Παλαιολόγια 2023, εκδηλώσεις για τα 570 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πάμε στο Μιστρά να συναντήσουμε την Πέγκη Μπρούσαλη. Πέγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής κυρίως και όχι εορταστικές, όπως τονίζουν όλοι εδώ οι αρμόδιοι που μας μίλησαν νωρίτερα στο μικρόφωνο της ΕΡΤ και στην κάμερα για τις εκδηλώσεις. Κορυφώνονται σήμερα, 29 Μαΐου, ανήμερα της σημαντικής αυτής μέρας, της αποφράδας αυτής μέρας. Να πω ότι είναι ίσως η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα, αυτό μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος της Σπάρτης, ο κ. Δούκας, όπου γίνονται εκδηλώσεις 29 Μαΐου. Τώρα εδώ ολοκληρώθηκαν πριν λίγο, κορυφώθηκαν στην ουσία σήμερα, γιατί έχουν ξεκινήσει 2-3 μέρες πιο πριν και είχε και αρκετό κόσμο, θέλω να σου πω, Κατερίνα, με πάρα πολύ καλό καιρό. Στην αρχή έγινε η λειτουργία μέσα στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, στη Μητρόπολη, και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και ακολούθησε και μία έτσι μουσική παρένθεση για τη μέρα αυτή. Μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία, η κυρία Γαριφαλιά Γεωργακοπούλου. Είναι στέλεχος στο Ινστιτούτο εδώ στο Μιστρά, Ινστιτούτο Μελετών Βυζαντινού Πολιτισμού του Μιστρά. Ουσιαστικά, Κατερίνα, τι είναι αυτό το Ινστιτούτο? Συνδέει το χθες με το σήμερα και είναι μία πραγματικά καταπληκτική δουλειά που κάνετε εδώ, κυρία Γεωργακοπούλου, και με ημερίδες και με δράσεις για να γνωρίσουμε την ιστορία, να μάθουμε τον πολιτισμό, αλλά και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Μιστρά εδώ, που ουσιαστικά συνδέεται άρρηκτα με την πόλη. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ημέρα μνήμης λοιπόν σήμερα, 570 χρόνια συμπληρώνονται από την άλωση της Βασιλεύουσας. Στον Ιερό Ναό τελέστηκε θεία λειτουργία και δοξολογία προς τιμήν του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εκεί όπου στέφθηκε και αυτοκράτορας και εκεί όπου, από όπου αναχώρησε προς την Βασιλεύουσα για την υπεράσπιση της, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οδεύει προς θυσία. Ξέρετε, εμείς εδώ στο Μιστρά και στη Σπάρτη δεν εορτάζουμε μόνο νίκες, αλλά έχουμε και ημέρες μνήμης της θυσίας. Θυσίας βασιλιάδων, αυτοκρατόρων, στρατηγών. Θυμίζω έτσι βασιλιάς Λεωνίδας και 300 μάχη των Θερμοπυλών, αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, άλωση της πόλης. Αυτός ο εορτασμός διαμέσου των ετών έχει λάβει την επωνυμία Παλαιολόγια, όπου κάθε χρόνο πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, αρκετές, ένα πολύ μεγάλο πλούσιο πρόγραμμα, όπου περιλαμβάνει πολιτιστικές, πολιτιστικού περιεχομένου, αθλητικού και ακαδημαϊκού έτσι, χαρακτήρα. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτό τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, ας πούμε, των εορτασμών. Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε το ΙΝΕΒΙΠ, είναι Ινστιτούτο Έρευνας, και η αποστολή του είναι η έρευνα και η μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού. Λειτουργούμε στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εποπτευόμαστε από το Υπουργείο Παιδείας. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ταϊγέτου και είμαστε κάτω από την Καστροπολιτεία του Μιστρά, σε ένα αναπαλαιωμένο κτίριο, το πρώην Δημοτικό Σχολείο Μιστρά. Εδώ που στεγάζεστε. Εδώ που στεγάζεται το Ινστιτούτο. Προάγει, το Ινστιτούτο μας προάγει, εκπαιδεύει, στηρίζει, αλλά και φιλοξενεί ό,τι και όποιους επιθυμούν να καταθέσουν την επιστήμη τους, την έρευνά τους, αλλά να εμπιστευτούν και τον πολύτιμο χρόνο τους στο Ινστιτούτο μας, προκειμένου να διασφαλιστεί και να συνδεθεί αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Βυζάντιο. Αλλά ταυτόχρονα και να καταφέρουμε τη διασύνδεση του παρελθόντος με την σύγχρονη εποχή. Αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό, κυρία Γεωργακοπούλου, γιατί δεν είναι μόνο να γίνονται εκδηλώσεις μνήμης, είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση και αυτή η συνέχεια και να εξάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα, γιατί ακριβώς μόνο έτσι μαθαίνουμε από το παρελθόν και κατανοούμε καλύτερα το παρόν που ζούμε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Γεωργακοπούλου και την Πέγκη την Μπρούσαλη από τον Μιστρά και τις ωραίες εικόνες από εκεί.